Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 10 Μαΐου του 2013 και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην τοπική δισεωγραφία. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στη χώρα μα. Αύξηση μάλιστα των τουριστών το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στη Χαλκιδική. Την εκτίμηση παραγόντων τη τουριστική αγορά και στι δύο πλευρέ του Ατλαντικού για σημαντική αύξηση τη τουριστική κίνηση προ την Ελλάδα για το 2013, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμη και το 20%, μετέφερε μιλώντα στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα ο Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, πάνω Λιβαδά. Επαναλαμβάνεται από παντού και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ότι θα έχουμε μια διψήφια αύξηση και κάποιοι πιο αισιόδοξοι μιλάνε και για 20% όπως είπε έπειτα από τις διεθνείς επαφές με το κρίσιμο για τον τουρισμό δίμηνο του Μαρτίου-Απριλίου. Η αύξηση αυτή είναι κάτι θετικό στη βαριά μας βιομηχανία. Αυτό μας δίνει αισιοδοξία αλλά είναι μια αίσθηση ευθύνη. Πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας σημειώνοντας Πρέπει να καταλάβουμε πως να πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους επισκέπτες της χώρας μας με αίσθηση ευθύνη. Από τα πιο απλά πράγματα, το χαμόγελο μέχρι σύνθετα πράγματα της τιμές μας με την επενδυτική μας πολιτική που πρέπει να είναι σε βάθος χρόνου. Ήδη το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα για τις γιορτές του Πάσχα πλήθος τουριστών επισκέφθηκε την Χαλκιδική. Οι περισσότεροι μάλιστα έμειναν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες παροχής καθώς και από τις τιμές των ξενοδοχείων. Αισιόδοξα ιδιαίτερα είναι τα μηνύματα τουλάχιστον για τη Χαλκιδική και εν ώψη του καλοκαιριού. Ο χρόνος βέβαια θα δείξει. Νέε ναι, πρωτοβουλίε, κυρίε και κύριοι, αναλαμβάνει η ΠΕΔ Κεντρική Μακεδονία ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. Το ΔΣ τη ΠΕΔ Κεντρική Μακεδονία πρόκειται να προχωρήσει σε ενέργειε ενημέρωση των ερετών και στελεχών των Δήμων τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο τη τεχνολογία διαχείριση απορριμμάτων. Προσκαλούνται λοιπόν όσε επιχειρήσει, ομίλη εταιρείε, αλλά και οποιοδήποτε τεχνολογικό ίδρυμα, η Συντούτο Πολυτεχνείο ή Ερευνητικό Κέντρο που ασχολείται ή εφαρμόζει τεχνολογίε διαχείριση στερεών απορριμμάτων και ενδιαφέρονται να το παρουσιάσουν, να δηλώσουν συμμετοχή. Απαιτούμενα τη παρουσίαση είναι η αναφορά στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, οι περιβαλλοντικέ επιπτώσει, η και διαχείριση πολυμάτων, απαιτούμενο χώρο για την εφαρμογή τη, περιβαλλοντικά ωφέλη, δυναμικότητα σε τόνους, χρόνος μελέτης αλλά και χρόνος κατασκευής. Αλλαγή θέματος και κλίματος κυρίες και κύριοι και να περάσουμε σε ένα θέμα από τον ιατρικό χώρο. Ο λόγος βέβαια για την θεραπευτική υπασία, μία μέθοδος που ήδη ξεκίνησε να χρησιμοποιείται και στη Θεσσαλονίκη. Η θεραπευτική υπασία είναι μία δραστηριότητα που χρησιμοποιεί την κίνηση του αλόγου για να βελτιώσει νευρολογικές και αισθητηριακές λειτουργίες σε ασθενεί με κινητικά και νοητικά προβλήματα, ενώ η υποθεραπεία είναι το πιο εξειδικευμένο κομμάτι της θεραπευτικής υπασίας, καθώς πρόκειται για μία φυσιοθεραπευτική, εργοθεραπευτική ή λογοθεραπευτική πράξη που χρησιμοποιεί την κίνηση του αλόγου ω μέρο ενό ολοκληρωμένου θεραπευτικού προγράμματο για να πετύχει λειτουργικά αποτελέσματα. Αποκατάσταση είναι η προσπάθεια που γίνεται σε έναν άρρωστο ή ανάπηρο άτομο χρησιμοποιώντα διάφορε ιατρικέ ή άλλε εξειδικευμένε τεχνικέ με σκοπό τη βελτίωση τη υγεία και τη ποιότητα ζωή του ανθρώπου σε συνδυασμό με αύξηση των δυνατοτήτων και τη αυτονομία του. Σε κάθε περιστατικό που χρήζει αποκατάσταση, οι στόχοι δεν είναι πάντα οι ίδιοι, αλλά ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, κάθε φορά. Έτσι είναι προφανές ότι το κάθε περιστατικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εξαταμικευμένο. Για να γίνουν όλα αυτά και μάλιστα σωστά, είναι ευνόητο ότι αυτός που ασχολείται με τη θεραπευτική και την αποκατάσταση είναι απαραίτητο να είναι εξειδικευμένος επιστήμονας στον χώρο της υγείας. Συγκεκριμένα στη θεραπευτική υπασία οι εμπλεκόμενες επιστήμες είναι επιστήμες υγείας που ασχολούνται με την αποκατάσταση και συγκεκριμένα γιατροί όπως φυσίατροι, νευρολόγοι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι. Η δική υποθεραπεία είναι μια ευρέω διαδεδομένη μέθοδος αποκατάστασης σε ανήλικου και ενήλικου που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγεία όπω εγκεφαλική παράλυση, μια ασθένεια, η μυαλγία, αυτισμό, το σύνδρομο ΡΕΤ, νοητική υστέρηση, μαθησιακέ δυσκολίε καθώ και σύνδρομο Down. Η θεραπευτική ομάδα των κέντρων αποτελείται από έμπειρου και εξειδικευμένου θεραπευτές, οι οποίοι είναι μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Υποθεραπευτών και Εκπαιδευτικών Θεραπευτική Υπασία. Οι διειδικέ μονάδε λειτουργούν και στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση του καιρού. Βελτιωμένο αναμένεται ο καιρό για αύριο στη Θεσσαλονίκη και ο υδράργυρο αναμένεται να φτάσει του 22 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σύντομη ενημέρωση σα. Αναλυτικά η δισογραφία τη ημέρα στο κεντρικό μα δελτίο. Να είστε καλά.